Έκανε παραμονή πρωτοχρονιάς στο Ρίο. Εκεί είχε μια AIDS διάθεση. Σήμερα η διάθεση της Νενέ είναι τελείως διαφορετική. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Είσαι. Καλά. Οπό, γιατί κοιτάς έτσι. Καλά. Πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ. Και εσύ, ναι, είσαι πολύ όμορφη. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω απογευματάκι, 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, τέλος πάντων, έχουμε δημιουργήσει στα social διάφορες επαφές με διάφορους ανθρώπους. Ναι, ναι. Μία κοπέλα, λοιπόν, με στηρίζει πάρα πολύ. Απαντάει σε όλα τα σχόλια από κάτω που με βρίζουν και λένε να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη αγάπη αυτή η κοπέλα, σαν να είναι πολύ κοντινός μου άνθρωπος. Μάλιστα. Και εγώ, λοιπόν. Τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Φεύγω κι εγώ σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Και με αυτή την κοπέλα συναντιέμαι, να τη γνωρίσω από κοντά και να της πω ένα ευχαριστώ για τη στήριξή της. Πολύ ωραίο αυτό. Για να δούμε πώς θα βαθμολογηθεί όχι μόνο το κόνσεπτ και το ντύσιμο. Ορτασία. Νομίζω το τζάκετ, το πρόβλημα του τζάκετ βασικά είναι το πόσο ανοιχτό είναι το χρώμα του. Ναι, αλλά αυτό το χρώμα του έχει και μπότα. Ναι, αλλά μετά δεν λέμε ότι κόβεται η εικόνα σε γιατί δύο κόβεται κομμάτια. Καθόλου. Γιατί ναι, υποτίθεται ότι συνεχίζει, άμα το πάμε έτσι, ότι συνεχίζει σιλουέτα και προς τα κάτω. Εμένα δεν μ' αρέσει που έχουμε ακούσει το τζάκετ, θα το έκανα λίγο πιο σκούρο και επίσης το πουκάμισο, ναι, νομίζω δεν μου κολλάει ούτε με τη φούστα, ούτε με το τζάκετ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τσάντα, που δεν είναι λάθος για μένα και θεωρώ ότι είναι πολύ επιτυχημένη και η προσπάθεια με τις μπότες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και αδιάφορο για δύο. Όχι. Εγώ, για παράδειγμα, στο τζάκετ θα βάζα κάτι πιο σκούρο και θα έπαιρνα μία κίτρινη ζώνη ίσως για να παίξω με το χρώμα που έχει. Και να γίνω καρναβάλι. Πού το κίτρινο, δηλαδή θα έβαζα, έχω δηλαδή ένταση, 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 όχι, ένταση. Όχι, δεν έχεις ένταση. Ένταση. Είσαι ολόκληρη μια ένταση. Όχι, εσύ. Καλέ. Πάνω δεν έχεις ένταση. Ντάξει. Πιο πολύ ένταση έχεις από τη μέση και κάτω παραπάνω. Έγινε, γιατί μετά με λένε εμένα αυστηρές στις βαθμολογίες. Εσύ είσαι πιο αυστηρή, βάζεις συνέχεια άσους. Θα δεις τι θα βάλω τώρα. Δεν με νοιάζει. Για να δούμε τώρα τι θα πούνε και οι κριτές. Μα ό,τι και να πούνε και οι κριτές, εμένα μου αρέσει. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Θέλεις να σου πω το μεσόωρο? Έχεις δίκιο, Κατερίνα μου. Για έλα. Εντελώς νευριασμένη πλέον από αυτά που έχει ακούσει, μαθαίνει από μένα τώρα το μεσόωρο και μετά πάει στους κριτές. 2,6! Ευχαριστώ.